Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχουμε πει πολλές φορές ότι η Κύπρος κινδυνεύει, η Τουρκία διευρύνει διαρκώς την κατοχή αργά αλλά σταθερά στην αμόχωστο, στην νεκρή ζώνη, κατασκευάζει υποδομές και ενισχύει τις κατοχικές δυνάμεις με άρματα μάχης Λέοπαρντ, μάθαμε πριν χρόνια, τώρα ξεκάθαρα ξεφόρτωσαν τουρκικής κατασκευής πυροβόλα μεγάλου βεληνικού στον 155 Φιρτίνα Χόβιτσερ. Λοιπόν, έχουμε πει επίσης ότι η κατασκευή πέραν του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου και του παρανόμου αεροδρομίου drones στο Λευκόνικο και όχι μόνο drones και η παράνομη ναυτική βάση στην Καρπασία θα έχουν όχι κοντά στην Κύπρο, πάνω στην Κύπρο ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις των Τούρκων μέχρι το ελικοπτεροφόρο πλοίο αμφιβίων επιχειρήσεων TCG Ανατολού θα μπορεί να είναι εκεί στο νησί. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πληροφορίες από το νησί, σας τα έχω πει και εγώ προηγουμένως και από τον έγκριτο αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη ότι οι Τούρκοι στην ουσία με τις δυνάμεις πυροβολικού τους στον Άγιο Βασίλειο, στο Κιόνελι, στο Δίκομο, στην Κυθρέα, στην Τύμπου, στο Μαραθόβουνο, στην Άσια, στην Τρεμετουσιά, στην Πεντάγια, στην Κυρά, στην ίδια την Αμόχωστο με 266 πυροβόλα, 18 εκτοξευτές πυράβλων, πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων, δηλαδή 284 μονάδες πυροβολικού με κάθε εκτοξευτή να έχει 40 σωλήνες από τους ΠΕΠ να μπορούν με μεγάλη ισχύ και όγκο πυρός να χτυπήσουν σε βεληνικές 40 χιλιόμετρων αεροδρόμια ζωτικής σημασίας σημεία και εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας γενικότερα και έτσι να κάμψουν οπωσδήποτε και να επιφέρουν επιθέσεις κορεσμού ενάντια στις δυνάμεις μας. Υπάρχουν περιφερόμενα πυρομαχικά και άλλα όπλα τα οποία πλέον δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία από μόνη της. Έχει ισχυρές χερσαίες δυνάμεις αλλά από εκεί και πέρα χωρίς την ύπαρξη αεροναυτικής δυνάμεως στο νησί δεν μπορεί να ανασχέσει ενδεχόμενη επίθεση της Τουρκίας. Γι' αυτό πρέπει η Ελλάδα να λάβει υπόψη της ότι ισχυρή δύναμη αεροναυτική πρέπει να προβλεφθεί σύμφωνα με τα νέα εξοπλιστικά για την άμυνα της Κύπρου αλλά και η ίδια η Κύπρος πρέπει να αποκτήσει αεροναυτική δύναμη ναυτική με κορβέτες, με πυράβλους εξοσέτ, κανονιοφόρους ελληνικής κατασκευής πάλι με πυράβλους εξοσέτ, αεράμυνα και αεροπορική δύναμη η οποία να εδρεύει στην Κρήτη αλλά να ανήκει στην Κύπρο αυτή η αεροπορική δύναμη και φυσικά το ενιαίο αμυντικό δόγμα εν πλήρη ισχύ. Έχουμε από ένα σοβαρό πρόσωπο την κυρία Θεοχάρους, Ελένη Θεοχάρους που κι άλλες φορές έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν η οποία έχει αγωνιστεί από διάφορες θέσεις για την υπόθεση της Κύπρου μας, λέει ότι αν το αποφασίσουν οι Τούρκοι είναι θέμα 24 ωρών να καταληφθεί η Κύπρος. Σε αυτή την περίπτωση η Αθήνα για να διασώσει την τιμή των Ελλήνων θα πραγματοποιήσει κάποια αποστολή νίκη αλλά το νησί θα έχει χαθεί. Αυτά δεν μπορούν φυσικά να γίνουν ανεκτά από τον ελληνισμό και μπορεί κάποιοι να ξέφυγαν από την τιμωρία για την Κυπριακή τραγωδία του 1974 και να μην είχαν την τύχη εκείνων που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε η ελληνική μεραρχία Μενέλαος να ξανααναπτυχθεί στο νησί. Δεν κρατιέται η Κύπρος με την Ελδίκ όσο γενναία και ισχυρή να είναι, όσο γενναίοι να είναι οι στρατιώτες της και τα στελέχη της. Είναι ένα απλό σύνταγμα. Μεραρχία και αεροναυτική δύναμη άμεσα αποτελούμενη εκ τουλάχιστον 2 υποβρυχίων, 5 μονάδων επιφανείας και τουλάχιστον μίας μοίρας αεροσκαφών της Κύπρου. Μέχρι να τα αποκτήσει η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει αυτό το θέμα. Είδαμε και τι έγινε στο Αρτσάχ και τι έπαθαν οι αδελφοί μας οι Αρμένοι. Επίσης υπάρχουν και άλλες φωνές. Καταρχήν η πληροφορία ότι η Τουρκία υπέγραψε στρατιωτική συμφωνία με το Κωσυφοπαίδιο. Τα βλέπει αυτά ο φίλος της Τουρκίας ο κύριος Βούτσιτς με τον οποίο ασχοληθήκαμε χθες ο Σέρβος πρόεδρος. Τέλος πάντων, η Τουρκία υπέγραψε αυτή τη συμφωνία με το Κόσοβο και διεθνή μέσα αναφέρουν ότι σε μια σημαντική κίνηση που αντικατοπτρίζει το γεωπολιτικό τοπίο στη Βαλκανική που μεταβάλλεται, ο Υπουργός Άμυνας του Κωσυφοπεδίου Αιγιούπ Μακεντόντσι
υπέγραψε κομβική στρατιωτική συμφωνία με την Τουρκική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης. Η Τουρκία απλώνει τα πλοκάμια της στην ελληνική Χερσόνησο. Η Τουρκία έχει υπερκεράσει το εμπόδιο που λέγεται Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και Ελλάδα και αρχίζει να μας περικυκλώνει από βορρά σε όλη τη Βαλκανική, από βορειοδυτικά στην Αλβανία, από νοτιοδυτικά στη Λιβύη. Έτσι πρέπει να ενισχυθούμε ως αστακή. Ο Ενές Καντέρ δε, Τούρκος γνωστός αστέρας του μπάσκετ και δίκαιος άνθρωπος, αναφέρει στον πρόεδρο Biden σε επιστολή του, το ότι να πουλάει F-16 στον Ερντογάν είναι σαν να τα δίνει στον ISIS, στην Αλ-Κάιντα, τη Ρωσία, το Ιράν και τους Ταλιμπάν. Αυτό λέει, θυμίζοντάς του κιόλας ότι δεν θυμάσαι, πρόεδρε Biden, όταν η Τουρκία χρησιμοποιούσε τα F-16 για να σκοτώνει Κούρδους, να εκφοβίζει Κύπριους και Αρμένιους και να απειλεί ελληνικές περιοχές πάνω από το Αιγαίο. Συνεχίζει ο Ενές Καντέρ, η Ελλάδα παίρνει F-35 και η Τουρκία F-16. Με αυτό λοιπόν, πρόεδρε Biden, υπονοείται ότι δεν εμπιστευόμαστε την Τουρκία με την τελευταία μας τεχνολογία, αλλά αποφασίσαμε έτσι κι αλλιώς να την εξοπλίσουμε, είπε κι άλλα ο Ενές Καντέρ και έχει πει κι άλλα και στο παρελθόν, αλλά ο κύριος Biden θέλει οπωσδήποτε να εξοπλίσει ως αστακό την Τουρκία, γιατί της δίνει όχι μόνο τα μαχητικά, της δίνει και ισχυρά όπλα. Να δούμε άλλες τελευταίες πληροφορίες και ακολούθως θα κλείσουμε αυτή τη ζωντανή μετάδοση. Δυστυχώς, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες εξοντώθηκαν από την αεράμινα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα τραγικό γεγονός. Δεν αναχαιτίστηκε εχθρικό ντρόουν στη βάση της Ιορδανίας. Σας είχαμε πει για τις απώλειες. Το μπέρδεψε με φίλιο αεροσκάφος η αεράμινα των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι χάθηκαν οι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες. Αυτά, θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε την παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης μπείτε στην κεντρική σελίδα του καναλιού και είτε σημαντικές εκπομπές που έχουμε κάνει σήμερα και εχθές με τα νέα εξοπλιστικά της Ελλάδος. Η Ελλάδα πάει να γίνει πραγματικά αστακός, αλλά είναι κάποιες κινήσεις σημαντικές που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να μην τα χαλάσουμε στο τέλος. Αυτά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.